ποδαρικός στη σημερινή εκπομπή θα μας κάνει ένας Έλληνας, ο οποίος βρίσκεται στην Νορβηγία. Ζωντανή σύνδεση λοιπόν με Νορβηγία. Παίρνουμε και μία γεύση εκεί. Ο Δημήτρης, ο σκηνοθέτης μας, δείχνει κάποια πλάνα από την Νορβηγία σε καιρό πανδημίας. Ένας Έλληνας λοιπόν, στην περιοχή... Μπεργκέν, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά. Έχει ξετρελάνει τους Νορβηγούς με τις ελληνικές γεύσεις και το πλάνο, νομίζω, εκεί δεξιά μαρτυρά και την γεύση που έχει ξετρελάνει τους Νορβηγούς, ο ελληνικός παραδοσιακός γύρος. Θέλω να καλησπερίσω λοιπόν από την Κρήτη τον Σπάρτα Κωνσταμπουλίδη, ιδιοκτήτη ενός μιας επιχείρησης, ενός σουβλατζίδικου, τώρα να τα λέμε λίγο έτσι λαϊκά. Και να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπάρτα, και από Κρήτη. Να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα και από τον Μπέργκεν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πώς βρέθηκες στην Νορβηγία? Εγώ είμαι μάγειρας και έχω έρθει εδώ πριν 10 χρόνια περίπου. Και από τότε που έχω έρθει σε διάφορα ξενοδοχεία της πόλης, στον Μπέργκεν μόνο, και εδώ και 5 μήνες έχει προκύψει το γυράδικο, ας το πούμε. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, από τον Νοέμβρη, σωστά, από τον Νοέμβρη, σου ήρθε αυτή η ιδέα και λες, θέλω να δραστηριοποιηθώ σε καιρό πανδημίας και να ανοίξω ένα γυράδικο εκεί στην Νορβηγία. Ναι. Βασικά, η ιδέα ήταν του συνεταίρου μου. Αυτός είχε ήδη ένα... Μ' ακούτε? Ναι, βέβαια. Αν δεν μετακινήσει, το ιδανικό θα ήταν να σας ακούμε καλύτερα. Αυτός είχε ήδη ένα γυράδικο και ενώσαμε τις δυνάμεις μας να ανοίξουμε ένα στο κέντρο της πόλης. Και έτσι, όπως φαίνεται, τα καταφέραμε καλά. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα πώς δέχθηκαν γενικά τις ελληνικές γεύσεις. Το τζατζίκι, τον γύρο, τις πατάτες, έτσι, τις τηγανιτές, οι Νορβηγοί. Πού είναι κάπως ιδιαίτερες στις προτιμήσεις τους? Με το τζατζίκι δεν έχω δει Νορβηγό να μην του αρέσει το τζατζίκι, ας πούμε. Όλες σχεδόν... Επιλέγουν τα τζατζίκι. Για το γύρο, φυσικά, είναι ένα φαγητό που τρώνε σχεδόν όλοι όσοι έρχονται Ελλάδα. Ειδικά οι Νορβηγοί αγαπάνε Κρήτη. Και όσοι έρχονται να φάνε σε εμάς, περισσότεροι έχουν επισκεφτεί Κρήτη, μας λένε ότι παίρνουν μια γεύση από Ελλάδα και από τις διακοπές τους. Τους θυμίζουμε κατά κάποιο τρόπο την Ελλάδα. Μιας και πέρσι δεν μπορούσαν να πάνε διακοπές οι περισσότεροι. Και... Είναι πολύ χαρούμενοι που έχουμε ανοίξει. Τι προτιμούν περισσότερο, τι φεύγει περισσότερο? Και χοιρινό και κοτόπουλο. Εμείς έχουμε κυρίως γύρω, δεν έχουμε δηλαδή σουβλάκια και διάφορα άλλα. 50-50 θα έλεγα εγώ. Εσύ άνοιξες τώρα την επιχείρησή σου το Νοέμβρη, σε μία περίοδο πανδημίας και κορονοϊού. Εάν δεν κάνω λάθος, η εστίαση... παρέμενε κλειστή εκείνο το χρονικό διάστημα? Εμείς δεν κλείσαμε ποτέ. Τα... γιατί είχες take away, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι, είχε take away και αυτά δεν έχουν κλείσει ποτέ. Το πρόβλημα το είχαν τα εστιατόρια που σέρβιναν αλκοόλ κυρίως. Και αυτά αναγκαζόντουσαν να το κλείνουν για κάποιες περιόδους. Το κλίμα τώρα στην Νορβηγία πώς είναι? Είναι πολύ καλά. Κάνει πολύ ωραίες μέρες τις τελευταίες 3 μέρες. Έχει ήλιο και από την Παρασκευή έχουν επιτρέψει πάλι το αλκοόλ και έχει αρκετό κόσμο στους δρόμους. Έχουν βγει πάρα πολύ έξω. Δηλαδή βγαίνουν οι Νορβηγοί έξω, δεν υπάρχει απαγόρευση? Ποτέ δεν υπήρχε βασικά η απαγόρευση, αλλά απλώς τώρα βγαίνουν, μπορεί και να απολαύσουν και το ποτό τους. Το αλκοόλ ήταν το πρόβλημα. Θα βγουν ωστόσο, θα κρατήσουν αποστάσεις, θα φορέσουν μάσκες. Πώς είναι οι περισσότεροι εκεί? Οι μάσκες δεν είναι υποχρεωτικές εφόσον κρατάνε αποστάσεις. Δηλαδή, κυρίως με τις αποστάσεις είναι το θέμα. Ο κόσμος προσπαθεί να κρατάει αποστάσεις, αλλά οι μάσκες δεν είναι υποχρεωτικές. Έξω δεν είναι καθόλου. Είναι πολύ περπατάνε χωρίς μάσκες. Μόνο σε κλειστούς χώρους φοράνε. Τι ώρα ανοίγεις την επιχείρηση το πρωί και τι ώρα την κλείνεις? Ανοίγουμε στις 2 το μεσημέρι και κλείνουμε 10. Καθημερινά. Τι φύγει περισσότερο σήμερα, οι περισσότερες παραγγελίες τι ήταν? Ήταν ο κλασικός γύρος με τζατζίκι. Μάλιστα. Οι ηλικίες που σε προτιμούν περισσότερο στους Νορβηγούς, οι μικρότεροι, οι ηλικιωμένοι? Κυρίως μικρότεροι είναι, μέχρι 35-40. Και οι μεγαλύτεροι είναι
οι περισσότεροι αυτοί που έχουν έρθει η Ελλάδα. Δηλαδή έρχονται πάλι για το λόγο να, επειδή έχουν δοκιμάσει το προϊόν και θέλουν να θυμηθούν. Στέλνουν... Πολύ δύσκολα. Ναι, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα να έρθει κάποιο που είναι πάνω από 65 παράδειγμα, που δεν έχει ξαναδοκιμάσει, δεν έχουν πάρα πολλού. Κυρίως είναι οι νέοι και όσοι έχουν μια σχέση με Ελλάδα. Μάλιστα. Εγώ κρατώ το γεγονός αυτό που μας είπες, ότι δεν το έχεις μετανιώσει. Σωστά. Μία επιλογή. Το σκέφτηκες. Ήταν ρίσκο. Ναι. Σου βγήκε. Ήταν... Μου βγήκε, ναι. Επιστροφή στην Ελλάδα. Μακάρι να για διακοπές ανυπομονούμε να ανοίξουμε τα σύνορα να έρθουμε και φέτος. Ναι. Αλλά γενικά το μέλλον κάποια στιγμή να επιστρέψουμε Ελλάδα. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σε καλησπερίσω. Καλό απόγευμα από Ελλάδα, από Κρήτη. Ευχαριστώ εγώ, γεια σας. Λοιπόν, ξεχωριστή σύνδεση, δεν το μετάνιωσε. Είπε εκεί τον Νοέμβρη με τον συνέδερό του να ανοίξουν ένα σουβλατζίτικο και του βγήκε τελικά σε καλό.